Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Έτσι όπως το είπες για το σκηνικό τώρα με έχει φάει περίεργεια. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν κάνει να το πεις. Όχι, δεν κάνει ακόμα. Είναι το... surprise που λέμε στο χωριό σου. Ναι, και όταν ήμασταν μικροί λέγαμε δεν το προδώνω. Α, μάλιστα. Ωραία. Για πες, τώρα τι λοιπόν, έγινε, αναμενόμενο. Τα όσα θα συζητήσουμε έχουν, νομίζω, άμεση σχέση και ενώ και η απόφαση του ΚΑΣ έχει άμεση σχέση, νομίζω συνδέεται πλέον ευθέως και με το χθεσινό παιχνίδι. Και θα εξηγήσω ότι εννοώ, όχι, δεν είναι αναμενόμενο, δεν ήταν αναμενόμενο, είναι μια μεγάλη νίκη του Άρη, μια μεγάλη νίκη του Καρυπίδη. Οκ, είχε αρχίσει να φαίνεται τις τελευταίες ώρες ότι αυτή μάλλον θα είναι η απόφαση, αλλά όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο. Δεν ήταν καθόλου μια εύκολη νίκη για τον Άρη. Σου θυμίζω ότι ακόμα και ο Άρης είχε προβληματισμό, γιατί δεν στήξε λίγο αυτή η ιστορία, στήξε πάρα πολλά χρήματα. Αν είχε νόημα να το κάνει, επέμεινε να το κάνει, πλήρωσε τα πάρα πολλά χρήματα που χρειάστηκαν και εν τέλει δικαιώνεται και είναι μια μεγάλη δικαίωση και των επιχειρημάτων που είχε ο Άρης όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Και της νομικής οδού της οποίας ακολούθησε και η οποία εν τέλει θριαμβεύει, και κυρίως είναι με μεγάλη ηθική δικαίωση, γιατί νομίζω ακόμα και οι εχθροί του Άρη είχαν αντιληφθεί ότι στο ηθικό κομμάτι, να το πω έτσι, τώρα πλέον και στο νομικό, αλλά ανεξάρτητα από το τι θα συνέβαινε στο νομικό, στο ηθικό κομμάτι ήταν το λιγότερο που μπορούσε να πει κανείς, πολύ υπερβολική η απόφαση της αφαίρεσης των 6 βαθμών. Τώρα πια έχει και το νομικό κομμάτι με το μέρος του, πέρα από το ηθικό. Και συνεπώς έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Έχουμε ανατροπή, όχι απλώς αλλαγή στο σκηνικό, με τον Άρη δεδομένα στα play-off και με τον Άρη πολύ γερά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα ή τριάδα, διότι πλέον και αυτό ανοιχτό είναι και εδώ έρχεται το χθεσινό παιχνίδι, και προφανέστατα με την καλύτερη ψυχολογία όλων, διότι μέχρι σήμερα μία ώρα πριν οι παίκτες του Άρη ήταν στην ψυχολογία πώς γίνεται να μπούμε στην εξάδα, και τώρα είναι στην ψυχολογία μπορούμε να είμαστε τρίτοι. Αχα. Αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα ψυχολογικό. Σύνολο αυτό που έχει συμβεί στον Άρη με την αλλαγή του προπονητή, με τα δύο πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα στις τελευταίες αγωνιστικές, όλο αυτό νομίζω αλλάζει τελείως το κλίμα στον Άρη και κάνει ακόμα δυσκολότερη τη ζωή, για να έρθω στα χθεσινά, της ΑΕΚ. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ, η αγωνιστική, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ εκτός γηπέδου, σε νευρικό κλονισμό και στο ίδιο το κλαμπ και στις τάξεις των οπαδών, με τους 6 βαθμούς που επιστρέφονται στον Άρη, όπου η βαθμολογία πλέον μοιάζει πολύ διαφορετική σήμερα το πρωί από ό,τι έμοιαζε χθες το βράδυ, όπου ναι, και χθες το βράδυ η ΑΕΚ κινδύνευε να χάσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά δεν ήταν και το πιθανότερο να τη συμβεί, έχοντας 43 βαθμούς και επί της ουσίας με μοναδική ανησυχία μήπως πάρει το κύπελο η Λαμία, ώστε να μην βγαίνει και ο τέταρτος της βαθμολογίας στην Ευρώπη, έχοντας τον Άρη στους 36 ως έκτο, ναι, είχε ένα συν 7. Της έμοιαζε, όσο και αν ήταν σε κακή κατάσταση, δύσκολο να καλυφθεί. Τώρα η ΑΕΚ έχει 43, έχει τον Άρη στους 42 στον πόντο και έχει τον Παναθηναϊκό, που είναι πέμπτος πλέον, στους 39. Συνεπώς η απόστασή της είναι στους 4 βαθμούς και επίσης ο Παναθηναϊκός έχει και τον δρόμο του κυπέλου, που αν το πάρει το κύπελο και δεν είναι
μέσα στην τετράδα της βαθμολογίας, τότε ο τέταρτος του των play-off δεν βγαίνει η Ευρώπη. Άρα δεν μπορεί να αισθάνεται ότι αν περάσει το Παναθηναϊκό τη στάνει. Πριν να αναλύσουμε και το χθεσινό και ξαναπείς αυτά που είπες με την Ευρώπη, ποιος βγαίνει ο τέταρτος στο κύπελλο και αυτά, γιατί ποτέ των ποτών δεν το είχα αυτό το πράγμα. Πάντα με μπέρδευε, το διάβαζα, το μάθαινα απ' έξω. Παπαγαλία δεν μπορούσα ποτέ, ούτε από μικρό παιδί, στο σχολείο τέλος πάντων. Έπρεπε να καταλαβαίνω τι λέει και μετά, και αυτό ήταν το δύσκολο. Λοιπόν, εχθές θέλω να ρωτήσω κάτι. Εχθές είχαμε ένα πολύ ωραίο σκηνικό εδώ. Στήσαμε ένα πολύ ωραίο σκηνικό με σένα να πηγαίνεις από την τηλεόραση στο ραδιόφωνο και από το ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Ήταν φοβερό. Μέχρι και το σχόλιο το δικό σου και του Βασίλη του Σαμπράκου έβαλα στον αέρα χθες. Με το που έφυγες δίπλα από τον Αγρηγόρη και πήγες πάνω μετά για την Κοσμοτέ. Λοιπόν, από όλο αυτό το σκηνικό που στήσαμε χθες, τι έλειπε, ποιος έλειπε? Το Πάρη δεν βρήκαμε έναν τρόπο να βγάλουμε. Το Πάρη δεν το βρήκαμε. Εντάξει, ο Πάρης ήταν μια από εδώ, μια από εκεί. Θα κυνηγηθεί τώρα στις 2 παρά 5 που θα βγει. Αλλά δεν είχε προφανώς και κάτι εκεί από τα VIP και τα λοιπά. Δεν είχε τίποτα. Να, αλλιώς ο Πάρης είναι πρώτος αυτά. Ποιος έλειπε? Ναι. Θέλεις να τον βγάλω στον αέρα αυτόν που έλειπε? Τώρα. Βεβαίως. Να τον καλησπερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ποιος είναι, Μιχάλη? Δεν κατάλαβα. Δεν άκουσα καλά. Ναι, δεν ακούγεσαι και καλά. Λίγο πιο δυνατά εσύ. Ο φίλος και συνάδελφος που είσαι το δεύτερος τώρα που βγήκε στον αέρα, παρακαλώ, λίγο πιο δυνατά. Το καλησπέρα. Ναι, λέω. Καλησπέρα σας, λέω. Α, μπράβο, έτσι ακούστηκε καλύτερα. Ο κύριος Σουντουλίδης. Βέβαια. Τώρα τι δουλειά μπορεί να είχα εγώ στο ΟΑΚΑ, άξι λίγο δύσκολο. Αλλά okay. Γιατί ρε φίλε, κατεβαίνεις να θέλεις. Καλησπέρα, Μιχάλη. Τώρα αυτό εδώ δεν ήταν πολύ κρίσιμο. Ναι, εντάξει. Εξαναβολής παιχνίδι τώρα. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό δεν κατέβει. Περίμενα, θα μπορούσες να είσαι. Ναι, θα μπορούσες να είσαι και στη μετάδοση. Γιατί μετά την εντυπωσιακή μετάδοση στο ΠΑΟΚ Μίντιλαντ, περίμενα να σε ακούσω. Για δεύτερη φορά. Μετά από αυτό που έχει γίνει στο ΠΑΟΚ Μίντιλαν, νομίζω έπρεπε αγκαζέ, δηλαδή σαν μαξιλαράκι το βράδυ που το παίρνεις αγκαλιά, ας πούμε. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να αγκαλιάσεις δίπλα, παίρνεις ένα μαξιλάρι. Νομίζω έτσι πρέπει να πάρει τα μάτς. Σταύρε, τι γίνεται? Σταύρος Σουντουλίδης, κυρίες και κύριοι, στον αέρα του Λίμπερο. Τι γίνεται? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όλα μια χαρά. Λοιπόν, είναι μια από καλή ευκαιρία τώρα να κάνουμε μια κουβέντα. Να κάνετε εσείς δηλαδή και να καθίσω εγώ απολαυστικά να μου αναλύσετε το παιχνίδι το χθεσινοβραδινό. Ξεκίνησε βέβαια ο Μιχάλης να λέει για το πώς εμφανίστηκε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, οι αντιδράσεις του ΠΑΟΚ που έμεινε από νωρίς το παιχνίδι με 10 παίκτες. Λοιπόν, και εγώ κάθομαι απολαυστικά. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο και από σένα, Σταύρε, για το παιχνιδάκι που είδαμε χθες, το ωραίο, το συντροφικό και αλληλέγγυο. Και ειδικά ναι, για τη φάση του πέναλτι, θέλω να μου πεις. Του πέναλτι που το μετέτρεψε γκολ ο Κούρτης, βέβαια. Είτε ήταν έξω από την περιοχή, ή ήταν στη βούλα του πέναλτι, ένα και αυτό. Το οποίο φάουλ, γιατί σαν πέναλτι είναι πλέον, δεν το εκτελεί σωστά. Μπορεί να παραδέχτηκε ότι δεν ήθελε να σημαδέψει εκεί που πήγε η μπάλα τελικώς, αλλά δεν το εκτελεί και σωστά. Δηλαδή το εκτελεί από τη δεξιά πλευρά με δεξί πόδι. Δεν μας το έχει συνηθίσει ο Γιάσμιν Κούρτιτς, αλλά το βάλε και αυτό στο ρεπερτόριο του. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με έναν ουσιαστικά αμυντικό μέσο, γιατί έτσι τον πήρε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι για 2 χρόνια από την Πάρμα, τον Γιάσμιν Κούρτιτς, ο οποίος 17 γκολ δεν πρέπει να έχει βάλει σε ολόκληρη την καριέρα του την προηγούμενη. τα έχει βάλει όμως τώρα και η σεζόν έχει ακόμα τουλάχιστον 15-16 παιχνίδια μπροστά για τον ΠΑΟΚ. Αν ήταν πέναλτι, με ρώτησες, Γιώργο? Όχι, πώς το είδε, πώς είναι στη φάση αυτή? Βασικά εγώ δεν θυμάμαι, γιατί το συζητούσαμε πριν. Στη φάση, Μιχάλη, του γκολ του ΠΑΟΚ, αν είναι ή δεν είναι πέναλτι, ο Φάμπρι δεν πήγε στο ΒΑΡ? Μόνο στην περίπτωση της κόκκινης πήγε? Δεν πήγε. Πώς τον έχω εγώ να πήγε? Όχι. Πώς το θυμάμαι αυτό? Τέλος πάντων, okay. Πήγε μόνο στην κόκκινη, έτσι, που θα τη μιλήσουμε για αυτήν, γιατί ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς, μάλλον στη συνέντευξη που έδωσε εκεί στα κανάλια της Κοσμοτέ, είπε ότι ήταν πολύ τσαντισμένος για την περίπτωση του Τσιγκάρα. Τέλος πάντων, θα τη συζητήσουμε μετά. Γενικότερα, τον ΠΑΟΚ, πώς τον είδες, Σταύρε, χθες?
Τον ΠΑΟΚ τον είδα ως μια ομάδα που έβγαλε στο χορτάρι αρκετή καλή νοοτροπία μιας μεγάλης ομάδας, η οποία δεν ταρακουνιέται από την αποβολή στο 20 λεπτό ουσιαστικά ενός ντέρμπι και μάλιστα εκτός έδρας. Για έναν ΠΑΟΚ που κατάφερε στο υπόλοιπο, με εξαίρεση το δεκάλεπτο 20-30 της αποβολής του γκολ που δέχτηκε και μετά, να μην ανησυχήσει ιδιαίτερα. Έχει μια φάση ΑΕΚ η οποία βγάζει την κεφαλιά του Μάνταλου, αν δεν κάνω λάθος, ο Πασχαλάκης, ναι, ο οποίος παρεπιπτόντος συμπληρώνει, μάλλον συμπλήρωσε 12 παιχνίδια σερί στο Ολυμπιακό στάδιο με την φανέλα του ΠΑΟΚ, κατά τα οποία δεν έχει χάσει. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τον Πασχαλάκη στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. 12 παιχνίδια και με ΑΕΚ και τελικούς μέσα και με Παναθηναϊκό δεν έχει χάσει. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν το συναντάς εύκολα. Βέβαια. Για να πάω γενικότερα, που έβγαλε προσωπικότητα σε ένα γήπεδο το οποίο και απέναντι σε μια ομάδα που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει τρόπος για να χάσει, και είναι επίσης ένα πολύ καλό σημάδι σε ό,τι αφορά την νοοτροπία για την ομάδα που θέλει να χτίσει. Και το είπε και χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τώρα χτίζουμε μια ομάδα για την επόμενη προφανώς σεζόν. Θα τον βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ η αντίδρασή του, η εικόνα του στα 70 και πλέον λεπτά του χθεσινού αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και στο τέλος ο Λουτσέσκου έχει μια εικόνα, κράτησα εγώ από την μετάδοση της Κοσμοτέ TV, που πανηγυρίζει, λες και ο ΠΑΟΚ κέρδισε, γιατί ναι, ξέρει ο Ρουμάνος τεχνικός, είναι σε αυτά μανούλα, ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχασε στο χθεσινό παιχνίδι παίζοντας με 10 παίχτες για 70 και πλέον λεπτά, το περνάει στους παίχτες σου ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θα έλεγα νίκη, γιατί δεν είναι νίκη, αλλά μια επιτυχία. Είναι κάτι για τον ΠΑΟΚ, το οποίο αν κερδίσει την Κυριακή τη Λαμία και καταφέρει να διατηρήσει ή να αυξήσει τη διαφορά του από την ΑΕΚ, από την τρίτη θέση, θα είναι αρκετά καλό, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει ξεφύγει, είναι πλέον 15 βαθμούς και μόνο μαθηματικά υπάρχει συζήτηση για τον τίτλο και τίποτα περισσότερο. Έτσι. Μιχάλη. Ναι, εγώ θα πω ότι αυτό το αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα, με εξαίρεση τη βαθμολογία, είναι νίκη. Και επειδή ακριβώς η βαθμολογία δεν ήταν αυτό που τον έκαιγε σε σχέση με αυτό το μάτς, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός ήταν στο σύν 13, άρα είτε έμενε στο 13 είτε πήγαινε στο 15 που πήγε, δεν νομίζω ότι άλλαζε κάτι σε σχέση με το πρωτάθλημα. Συνεπώς δεν πήγε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο ΠΑΟΚ για να εξαντλήσει τις πιθανότητες του να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πήγε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να ανεβάσει την ψυχολογία του, για να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του, και αυτό το αποτέλεσμα σε αυτό το τομέα μπορεί να έκανε καλύτερη δουλειά από ότι θα έκανε μια νίκη 11-11 με 0-1. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ΠΑΟΚ, αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου τώρα, πέρα από το να χτίζει την ομάδα σε αγωνιστικό επίπεδο, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να χτίσει την νοοτροπία της. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, νομίζω, πανηγύρισε στη λήξη του μάτς στην ισοπαλία. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν μέσα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, δεν θα το πανηγύριζε αυτό το χ, γιατί θα ήξερε ότι είναι δύο χαμένοι βαθμοί. Mm-hmm. Επειδή όμως επί της ουσίας δεν ήταν, το πανηγύρισε γιατί η ανθεκτικότητα που έδειξε η ομάδα του, ο χαρακτήρας που έδειξε η ομάδα του σε αυτές τις συνθήκες, ήταν ότι καλύτερο ως τεστ και ότι καλύτερο για την ψυχολογία του. Ξέρεις, πολλές φορές οι προπονητές λένε ότι οι ομάδες γίνονται πολύ καλύτερες όταν τα καταφέρνουν σε μάτς που υποφέρουν. Και ο ΠΑΟΚ προφανώς, παίζοντας για 75 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις να παίχτε λιγότερο, υπήρξαν σημεία στα οποία υπέφερε. Αλλά ότι βγήκε όρθιος είναι πολύ μεγάλο κέρδος, πολύ μεγάλο boost. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, εμένα δεν μου δημιουργεί καμία
αμφιβολία σε σχέση με το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να τερματίσει πιο ψηλά από την ΑΕΚ στη βαθμολογία, ώστε να πούμε ότι έχασε την ευκαιρία να πάει στο συν 10 και να τελειώνει με την ΑΕΚ. Όσο δύσκολο είναι να προλάβει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, άλλο τόσο δύσκολο μπορεί να μην μοιάζει στη βαθμολογία, γιατί η απόσταση είναι 7, αλλά μοιάζει πολύ στην εικόνα, είναι να προλάβει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Άρα με αυτήν την ισοπαλία επί της ουσίας ούτε αυτό το πλεονέκτημα που έχει σε σχέση με την ΑΕΚ το χάνει ο ΠΑΟΚ. Άρα νομίζω ότι δικαίως το αντιμετώπισε έτσι ο Λουτσέσκου και δικαίως το πανηγύρισε. Χώρια που όλο αυτό κάνει την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές να πιστεύουν ακόμα περισσότερο στις δυνατότητές του. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού, χωρίς ίχνος υπερβολή στα μάτια μου αυτό που λέω, είναι νοοτροπία πολύ μεγάλης ομάδας. Δηλαδή στα τελευταία 15 λεπτά ο ΠΑΟΚ παίρνει και ρίσκα για να το κερδίσει με 10 παίχτες. Ναι. Και οι αλλαγές που κάνει ο Λουτσέσκου, ο Μιχάλη, προς τα εκεί είναι, προς αυτή την κατεύθυνση. Για να πάρει το μάτς. Για να πάρει το μάτς. Ναι. Και αυτό δείχνει και την πίστη που έχει ο προπονητής στους παίχτες. Στο 80 κάτι για αυτές τις αλλαγές λέτε. Αυτές που έκανε μαζί στο τέλος. Ναι, okay. Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Και αυτό δείχνει και την πίστη που έχει ο προπονητής στους παίχτες και την αυτοπεποίθηση που έχουν οι ποδοσφαιριστές για το τι μπορούν να κάνουν, αλλά και την νοοτροπία νικητή που έχει πια, πώς να το πω, ριζώσει σε αυτήν την ομάδα. Και το παίρνει το ρίσκο αυτό στο τελευταίο τεταρτό, γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να πάει σε ένα ροκ παιχνίδι για ένα ολόκληρο ημίχρονο, παίζοντας με παίχτη λιγότερο, δεν θα αντέξει, δεν θα του βγει. Οπότε μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να το αφήσει το μάτς να κυλήσει, να κλείσει τα κενά, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είχε κενά. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν πράγματα στα οποία δεν λειτουργούσαν καλά στην ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Και στο 11 εναντίον 11, αλλά κυρίως στο 10 εναντίον 11 του πρώτου ημίχρονου, του πήρε χρόνο του ΠΑΟΚ να βρει τον τρόπο για να κλείσει τους διαδρόμους. Άλλωστε είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο έκανε πραγματικές ευκαιρίες. Αυτό και στο τελευταίο 5 λεπτό του παιχνιδιού. Στο 45-85 το λέω σχηματικά, κάπου εκεί, η ΑΕΚ έχει την μπάλα, κάνει τελικές, αλλά δεν κάνει ευκαιρία. Άλλωστε οι επεμβάσεις του Πασκαλάκη σημαντικές είναι στο πρώτο ημίχρονο. Στην κεφαλιά, ας πούμε, του Μάνταλου. Εκεί είναι η πιο μεγάλη επέμβαση. Στο δεύτερο ημίχρονο, 45-85, δεν υπάρχει τίποτα. Αν υπάρχει μια ευκαιρία, είναι αυτή η κεφαλιά του Ανσαλφάντου στο τέλος του παιχνιδιού, που περνάει παράλληλα με τη γραμμή, αν υπάρχει σημαντική ευκαιρία για την ΑΕΚ. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί να το πάει όλο το δεύτερο ημίχρονο όπως πήγε το τελευταίο τέταρτο. Όμως το τελευταίο τέταρτο δεν κάθεται πάνω στο αποτέλεσμα που είναι βολικό 1-1 με 10 παίκτες από το 19. Δεν κάθεται πάνω στην εικόνα του μάτς εκείνη την ώρα που του δίνει μια ασφάλεια ότι δεν θα δεχθούμε γκολ. Το ελέγχουμε. Δεν τρώμε σοβαρές φάσεις. Ναι, η ΑΕΚ έχει την μπάλα, εμείς έχουμε κλείσει όλους τους χώρους. Κάτι σουτ μας κάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πολύ ωραία, θα το πάρουμε το 1-1. Γιατί να βγούμε από αυτή τη συνθήκη και από αυτό το mode και να πάρουμε το ρίσκο? Όταν όμως έχεις την νοοτροπία του νικητή, βγαίνεις από αυτό το mode, ανεβαίνεις πιο ψηλά, βγαίνεις μπροστά, δημιουργείς τις δικές σου στιγμές. Την δημιούργησε με τον ΑΚΠΟΜ, την μεγαλύτερη όλων. Αλλά είναι τρεις οι στιγμές που έχεις το τελευταίο τέταρτο ΠΑΟΚ για να φτάσεις σε γκολ. Okay, βεβαίως όταν είσαι με 10 και βγεις λίγο πιο μπροστά και ανέβεις λίγο πιο ψηλά, θα βρεθούν και κάποιοι χώροι. Αλλά και πάλι δεν είναι ότι η ΑΕΚ έμπαινε όποτε ήθελε μέσα στη μεγάλη περιοχή του, επειδή πήρε κάποια ρίσκα ο Λουτσέσκου και από σύμπτωση δεν του έβαλε την τέλη τον γκολ. Αυτό είναι σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι για μένα το μεγάλο κέρδος του από την χθεσινή εμφάνισή του στην Τούμπα. Βεβαίως έχει πράγματα που πρέπει να συζητήσει, όπως ο τρόπος με τον οποίο αμύνθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ότι οι 2-3 παίχτες δεν πειθάρξαν τακτικά, δεν μπήκαν στο mode που μπήκε ο Κούρτιτς. Ο Κούρτιτς χθες είναι τρομερό εξάρι. Αλλά ο Κούρτιτς έχει και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα και την ποιότητα να αντιληφθεί ότι μείναμε με 10. Τώρα η δουλειά μου είναι άλλη. Ναι. Ή τουλάχιστον είναι και άλλη. Δεν μπορώ να είμαι μόνο έλα πώς θα βγάλω την ομάδα μπροστά, πώς θα εκμεταλλευτώ τους χώρους, πώς θα περάσω την καλή πάσα, πώς θα βρεθώ έξω από τη μεγάλη περιοχή για να εκτελέσω. Η δουλειά μου είναι να τρέξω και να κόψω τώρα, γιατί λείπει ο τσιγκάρας και κάποιος πρέπει να το κάνει. Αν δεν το κάνω και εγώ, υπάρχει πρόβλημα. Και είδαμε χθες έναν ποδοσφαιριστή της ποιότητας του Κούρτιτς να παίζει στο μεγαλύτερο διάστημα ως εξάρι. Να τρέχει, να καλύπτει χώρους, να κόβει, να σταματάει
επιθέσεις αντιπάλων. Πιθανότατα το χθεσινό μάτς δεν το έχω δει. Στατιστικώς να είναι αυτό με τα περισσότερα κλεψίματα του Κούρτιτς, κλεψίματα μπάλα σε ένα μάτς. Διότι ακριβώς αντιλήφθηκε τι έπρεπε να κάνει. Δεν το αντιλήφθηκαν όλοι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λουτσέσκο θα βαρέθηκε να βλέπει τον Λάζαρο Ρότα να φεντράρει αμαρκάριστος. Για εξ αυτό πήγε, σήκωνε την μπάλα ψηλά. Και επειδή σηκώθηκε πολλές φορές η μπάλα ψηλά, αυτό δημιούργησε και μια σύγχυση στον Κρέσπο και τον Ίγκασον που τους πήρε λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο να λειτουργήσουν καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο κλείδωσαν και φαινόταν αδύνατο να φτάσει η ΑΕΚ με σοβαρές προϋποθέσεις απέναντι από τον, Πασχαλάκη. Αλλά ενδεχομένως... μόνο αυτό έχει κοιτάξει ο Λουτσέσκο. Ναι, Σταύρε. Ναι, ενδεχομένως το πρώτο ημίχρονο ή και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου αργεί ο Λουτσέσκο να βγάλει τον Μπίσεσβαρ. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ σημάδευσε την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ με Μπίσεσβαρ και Βιερίνια, γι' αυτό και ο Ρότα έκανε όσες έντρες δεν είχε κάνει τα προηγούμενα 2-3 παιχνίδια μαζεμένα μαζί. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Ντάγκλας Αγκούστο έκανε ουσιαστικά ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη φανάλη του ΠΑΟΚ, και φυσικά υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής το οποίο βάζει ένα τεράστιο δίλημα πλέον στον Ράσβα Λουτσέσκου, ο Λευτέρης Λίραντης, ο οποίος τα πάει εξαιρετικά αμυντικά, βάζει πλέον στο ρεπερτόριό του και το κομμάτι της αμυντικής προσήλωσης και πειθαρχίας. Αυτό το παιδί το οποίο πήρε μέσα στη σεζόν την ευκαιρία και ουσιαστικά την άρπαξε από τα μάλια. Τον Τζούμπερ τον εξαφανίζει και τον αναγκάζει τον Οκριδόπουλο να τον κάνει αλλαγή. Είναι κομμάτια που ο ΠΑΟΚ κέρδισε από το χθεσινό παιχνίδι αρκετά πράγματα. Και αν θέλουμε να σταθούμε, όπως είπε και ο Γιώργος, και στην αποβολή της Τσιγκάρα, και είναι ένα μάθημα για τον 20χρονο αμυντικό μέσο του ΠΑΟΚ για ανάλογες περιπτώσεις, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται για μια φάση η οποία γίνεται στην γραμμή του πάει out, έτσι, στην μεσαία γραμμή. Θα πάρει ουσιαστικά και το μάθημά του και ο Χάρης Τσιγκάρας, γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει κάτι και από αυτό εδώ, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα νεαρά παιδιά, τα παιδιά των ακαδημιών, και μέσα από τέτοια παιχνίδια υψηλής πίεσης και έντασης, και αναφέρομαι και στον Λυρά του νέου, μπορεί να κερδίσει, να τα κερδίσει αυτά τα παιδιά και να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα από την παρουσία τους στην ενδεκάδα. Και λέω ότι έβαλε ένα δίλημα στον Λουτσέσκου ο Λευτέρης Λύρατης σε ό,τι αφορά το δεξιό άκρο της άμυνας, όπου εκεί υπάρχει και ο Σάστρε. Έτσι, αν θέλουμε να σκεφτούμε τον ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς, η μόνη θέση που θεωρούμε ότι είναι πολύ καλά, εάν και εφόσον φυσικά ανανεωθεί ή γίνει η απόκτηση ο δανεισμός του Σάστρα από τη Μαγιόρκα, είναι η θέση του δεξιού μπακ. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Ανανέωσε φυσικά και ο Ίγκασον, οπότε και θα στο περίσει καλά. Αλλά αυτό που συμβαίνει με τον Ελευθέρη Τουλίας, δεν ήθελα να το πω, γιατί ουσιαστικά χθες κάνει ένα πολύ καλό, εξαιρετικά παιχνίδι στο αμυντικό κομμάτι του. Είχε και την βοήθεια του Λέο Ζαμπά, που σε σχέση με άλλα παιχνίδια όπως το ντέρμπι με τον Άρη ήταν λίγο καλύτερο στο κομμάτι της άμυνας, γύρισε για να βοηθήσει και να δώσει βοήθεια στο Λίρατη. Αλλά είναι πράγματα που ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, κέρδισε από το χθεσινό παιχνίδι, από ένα παιχνίδι εξαναβολής, το οποίο ουσιαστικά δεν είχε και μεγάλο, όπως είπε και ο Μιχάλης, βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έτσι είναι. Ναι, και εδώ επιβεβαιώνεται ότι καμιά φορά, πάρα πολύ σπάνια, αλλά καμιά φορά συμβαίνει, οι απ' έξω μπορεί να βλέπουν λίγο καλύτερα από τον προπονητή που είναι μέσα. Το λέω γιατί θυμάμαι εκεί γύρω στην εποχή της Νίκαιας, όπου γίνεται η τρίτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα και μεγαλώνει, βαθαίνει η κρίση στο ΠΑΟΚ. Ναι, να αναρωτιόμαστε όλοι πώς είναι δυνατόν να μην έχει παίξει μέχρι εκείνο το μάτς ούτε λεπτό ο Τσιγκάρας. Ένα παιδί που πέρυσι είχε κάνει 23, νομίζω, 25. Συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. 25 συμμετοχές. 25. 25 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν. Και μέχρι το Δεκέμβριο δεν είχε παίξει ούτε ένα λεπτό. Και όπως δεν είχε χρησιμοποιηθεί επί της ουσίας καθόλου και ο Λίραντης. Ο Λουτσέσκου δεν τα ήξερε αυτά τα δύο παιδιά από το προηγούμενο πέρασμά του.
Εμείς τα ξέραμε όμως, γιατί τα είχαμε δει την περσινή σεζόν. Και νομίζω εκεί πάνω στην κόπωση και σωματική και πνευματική πολλών ποδοσφαιριστών αναγκάστηκε να πάει σε αυτές τις δύο επιλογές ο Λουτσέσκο και είδε μέσα από τα μάτς ό,τι είχαμε δει και ξέραμε κι εμείς από αυτά τα δύο παιδιά την περασμένη σεζόν. Έτσι. Λοιπόν, Σταύρε, ένα τελευταίο σχόλιο για να σε αποδεσμεύσω, να πούμε κάτι τελευταίο με τον Μιχάλη και να πάμε και μετά στο διάλειμμα. Για τον ΠΑΟΚ, τώρα που τελειώνει η κανονική περίοδος, όπως λέμε, και ναι, θα μπούμε σε λίγο στα play-offs και τα λοιπά. Έχουμε την εκκρεμότητα, βέβαια, σημαντικές εκκρεμότητες του κυπέλου και της συνέχειας στην Ευρώπη, έτσι. Είναι και αυτά σημαντικά. Πολύ. Ναι, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έχει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, φτιάξει την σεζόν του, γιατί επαναλαμβάνω το πρωτάθλημα έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ, mm-hmm, από αυτήν την πρόκριση στις 16 υπόπερες λίξης και την προοπτική για την παρουσία του στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε μια τρίτη διτάξη διοργάνωση, okay, αλλά που του δίνει αρκετά πράγματα και μπορεί να ακουμπήσει πάνω σε αυτό, δηλαδή να κτίσει κι άλλο την ψυχολογία του. Ασφαλώς, όπως είπες και εσύ, υπάρχει σημαντική εκκρεμότητα των δύο ημιτελικών με τον Ολυμπιακό, αλλά ο Λουτσέσκου, αν και δεν το παραδέχτηκε σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, ότι η Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα, το έκανε για τους δικούς του τακτικούς λόγους, είναι προτεραιότητα πλέον για τον ΠΑΟΚ. Ήταν από το καλοκαίρι. Εξάλλου, ο Λουτσέσκου είχε κατηγορηθεί στο προηγούμενο πέρασμά του, ναι, για το γεγονός ότι είχε αφήσει και παρατήσει ο ΠΑΟΚ την Ευρώπη μπροστά στην προοπτική, σε όλο αυτό το παραλήρημα που υπήρχε να πάρει επιτέλους ένα πρωτάθλημα τη σεζόν 2018-19, και το έκανε τότε αφού έχασε μία πρόκριση για τους ομίλους του Champions League μέσα στη τούμπα από την Μπενφίκα. Δεν το είχε κάνει νωρίτερα, γιατί καλό είναι να λέμε τα στραβά και τα κακά και τα αρνητικά ενός προπονητή, αλλά αυτό το έκανε ο Λουτσέσκου όταν πλέον αντιλήφθηκε για μία σεζόν που ο ΠΑΟΚ τότε ξεκινούσε με μείον 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ότι δεν μπορώ να τα αντέξω τα δύο καρπούζια κατά την μία μασχάλη. Πάντως τώρα και από το καλοκαίρι, επαναλαμβάνω, γιατί μας έχει πει στην προετοιμασία όπου ήμουν στην Ολλανδία, ότι η Ευρώπη είναι προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ, θέλει την διάκριση. Γι' αυτό θεωρώ ότι το πιο κομβικό παιχνίδι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν η Μίτιλαν, η Πυριακή και η πρόκριση που πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα στην Κροατία, γιατί εκεί μπόρεσε να πατήσει και να σταθεί και στα ευρωπαϊκά του πόδια. Η Γάνδη είναι μια ομάδα, δεν λέω ότι δεν ταιριάζει στην στο αγωνιστικό προφίλ του ΠΑΟΚ, που συνέβαινε, ας πούμε, με την τακτική προσέγγιση των αγώνων με την Μίτιλαντ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία χθες κατάφερε να πάει μέσα στο Μπριζ και κόντρα στην πρωτοπόρη καλύτερη ομάδα του Βελγικού Πρωταθλήματος, Γκλαμπ Μπριζ, να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου ημιτελικού και να κερδίσει με 3-0 και να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Βελγικού Κυπέλλου. Είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, κέρδισε και την προηγούμενη αγωνιστική με 1-0 εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει δει και τα δύο παιχνίδια, το ξέρω αρκετά καλά αυτό, με ανθρώπους που έχει στείλει για να παρακολουθήσουν την Γάνδη να αγωνίζεται εκτός έδρας και στις δύο περιπτώσεις αυτές. Είναι κλειδί για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι 10 Μαρτίου, που θα περιγράψει, αν δεν κάνω λάθος, ο Μιχάλης. Για πες το scouting report, τι είδαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, να το ξέρουμε και εμείς στη μετάδοση. Αφού τα πούμε τώρα στον αέρα, θα να τα πεις τότε στη μετάδοση. Να μην τα πούμε στον αέρα. Ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, έχουν δει πράγματα σε ό,τι αφορά την αγωνιστική ταυτότητα και το πώς παίζει η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Γάνδη. Και επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ ας κερδίσει και με 0.5 το πρώτο παιχνίδι για να πάει στις 17 του Μάρτη την αγαπημένη μας Γάνδη να παίξει την πρόκρισή του εκεί. Yeah. Θα πάει καλύτερα εκτός έδρας, θεωρώ, ο ΠΑΟΚ παίζοντας εκεί. Εσύ, φοβερή μνήμη, εκεί δεν είχαμε κάνει φοβερό ευρωβόλι.
Ναι, προβόλη το 87. Τι είχατε κάνει? Άκουγα. Δεν το συζητάγαμε προχθές και σου έλεγα στη Γάντη έχουμε... Το 87 στο Flutter Expo η Εθνική Ομάδα Βόλη παίρνει την τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τότε. Ναι. Και ένα χρόνο αργότερα το ίδιο εκθεσιακό κέντρο το οποίο το μετατρέπουν τότε και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, γιατί και στην Ελβετία το Πατινουάρ ντε Βερνέ ήταν επίσης ένας εκθεσιακός χώρος το 91 για τον ΠΑΟΚ. Το 88 είναι το Final Four του Άρη με τα γνωστά αποτελέσματα. Αν στη φυγελέα αυτά τα πράγματα ο Σιουλίδης σε σχέση με τη μνήμη του, νομίζω ότι έχω πάθει άνοια. Όχι, αυτά τα καταρχάς το βαρύ ήταν ότι μιλήσατε για δύο λεπτά στην εκπομπή μου για πετόσφαιρα. Τέλος πάντων, επειδή σας αγαπώ και τους δύο, το αφήνω, το πάω στην άκρη. Και είπατε μια χρονολογία 1987. Εγώ δεν είχα γεννηθεί καν τότε το 1987. Μια χαρά έχει γεννηθεί. Και πιστεύω ότι είχε δει τηλεοπτικός, αν και είχαν βρεθεί πολλοί Έλληνες τότε στο Final Four της Γάνδης. Ναι. Είχε δει τηλεοπτικός τους ημιτελικούς, ας πούμε, με τη Ναι, φίλε, μαρτυρά χωρίς ξύλο. Προχθές κάτι μου έλεγε, αυτός δεν ξεκινήσει όλο αυτό. Κάτι μου έλεγε και ανέφερε το όνομα του Τετζέρι και του Μουστακίδη. Και λέω, μη μαρτυρά την ηλικία σου. Αγόρα, μη μαρτυρά την ηλικία σου. Είπε και Αμαριανάκη που ο Αμαριανάκη έπαιζε στον ΠΑΟΚ Βόλεϊ το 84-83. Τα είχα διαβάσει. Εγώ δεν είπα μαμά και μπαμπά. Είδα βόλεϊ, είδα ιστορία πριν. Ναι, για να πάω που έπαιζε στο κλειστό της Νεάπολης βόλεϊ. Τετζέρης, Αμαριανάκης, Τριανταφυλλίδης, Μουστακίδης, Γόντικας και ποιον δεν έχω, πέντε είπα. Τετζέρης, Αμαριανάκη. Όχι, ο Τετζέρης βασικά δεν ήταν και βασικός νομίζω, στην εξάδα δηλαδή. Τριανταφυλλίδης, Αμαριανάκης, Μουστακίδης, πες τον μετά. Ο Γόντικας, τέσσερις. Ποιους χάνω ρε παιδιά τότε. Με μπερδέψατε. Έλα. Και είμαι πολύ καλός στην πετόσφαιρα. Είπε. Γκουσταφσόν και Ντεσπέιν. Και φυσικά ο Σωτήρης Αμαριανάκης έγινε ο πρώτος που είχε πάει τότε από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό αθλητής. Έτσι πριν την Πασούλα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός έσυρε πρώτος στο χορό. Αυτό ναι. Σε μια περίοδο που είχαν σταματήσει τα πολλά πάρε δώσε, πήγαινε έλα, τούμπα, πυριά και τα λοιπά. Ναι. Και μετά πήγε και ο Χάρης Μπανιώτης, πήγε και ο Τάις Λίμπρεχτ, πήγαν πολύ. Και πρώτη αλλαγή ο Κουτσονίκας, του Άρη, αλλαγή στην επίτευμα. Ναι. Έχω ρεπορτάζ, αφού τα είχα διαβάσει. Με το που γεννήθηκα δεν είπα Λόλα να ένα μήλο σχολείο, είπα Γόντικα, Τετζέρης και Μαριανάκης. Λοιπόν, μη μου πεις όμως ότι δεν έχεις δει τα παιχνίδια του Final Four του 88. Τηλεοπτικός, επαναλαμβάνω, έτσι. Πώς δεν τα είδα, εννοείται. Α, ναι. Εννοείται, Σταύρε μου, δεν τα βλέπα. Ναι. Από την Κούνια. Ναι. Αναγκαστικά, τα βάζω από μπάς και μαμά. Τον πιντερό τα είδε, τον πιντερό. Και πήγα από την άλλη μεριά μετά, ναι. Έγινε. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ. Σταύρος Τουτουλίδη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Να είσαι καλά. Γεια, να είσαι καλά. Κύριε Τσόχο, θα κυνηγηθείτε λίγο συντόμως, να ξέρετε, μετά από αυτές τις χρονολογίες που λέτε και βρήκατε τώρα ευκαιρία με τον Σταύρο του Σουντουλίδη στον αέρα. Μου κάνατε άνω κάτω την εκπομπή, τα διαλύματα, τα αυτά. Αλλά τι να σκάνω, όταν αρχίζετε τις ιστορίες και όταν μιλάτε για πετόσφαιρα, χάνομαι εγώ. Δεν πάω σε άλλη διάσταση. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.